συνεχίσουμε λιγάκι για τους ψαλίδισσες. Θα τελειώσουμε σήμερα την ενότητα που έχει να κάνει με τους ψαλίδισσες. Θα πούμε μια άλλη κατηγορία κυκλωμάτων, οι οποίοι ονομάζονται μετατοπιστές τάσεις. Και αν προλάβουμε, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα τρανζίστορ, την άλλη μεγάλη κατηγορία εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε στα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, τελευταία φορά είχαμε κλείσει το μάθημα της προηγούμενης εβδομάδας μιλώντας πώς μπορώ να κάνω ψαλίδιση με μια δίωδο ζένερ. Οπότε το κύκλωμα είναι αυτό που βλέπω, μοιάζει ακριβά είναι ολόιδιο με το κύκλωμα σταθεροποίηση που είχαμε πει όταν μιλάγαμε για τη δίωδο ζένερ. Απλώς πλέον η δίωδο ζένερ χρησιμοποιείται με διαφορετικό σκοπό. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, το κύκλωμα είναι ίδιο, αλλά πλέον η λειτουργία του κυκλώματος είναι διαφορετική. Οπότε, συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε πει στο συγκεκριμένο κύκλωμα ότι με τη δίωδο ζένερ μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα δύο κατώφλια ψαλιδισμού, δύο όρια ψαλιδισμού, ενώ με μια συμβατική δίωδο είχαμε μόνο το ένα όριο, είτε σε 0,7 ή μείον 0,7, ανάλογα πως ήταν προσανατολισμένη η δίωδος, ήταν προς τα κάτω το 0,7 και προς τα πάνω το μείον 0,7. Τώρα βάλουμε τη δίωδο ζένερ με τον τρόπο που βλέπουμε. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τόσο το 0,7, το 0,7 βόλτ που παρουσιάζει η δίωδο ζένερ όταν λειτουργεί στην ορθή πόλωση, δηλαδή λειτουργεί ως μια συμβατική δίωδος, αλλά εκμεταλλευτούμε και την τάση διάσπασης, τη VZ, που παρουσιάζει η δίωδο ζένερ όταν πολλωθεί αρκετά προς την ανάστροφη κατεύθυνση, βέβαια. Οπότε, είχαμε πει για το συγκεκριμένο κύκλωμα ότι αυτό που ισχύει, θεωρώντας βέβαια πάντοτε τη γνωστή συνθήκη. Η γνωστή συνθήκη είπαμε ότι είναι ότι η αντίσταση RS που χρησιμοποιείται για την προστασία της δίωδου ζένερ είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αντίσταση RL, η οποία αντίσταση RL εδώ στην ουσία θεωρούμε ότι είναι η ισοδύναμη αντίσταση ενός κυκλώματος που ακολουθεί. Και αν μου πει το πολύ μικρότερο, είναι το πιο καλό να είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο μικρή η RS από την RL. Αν δεν μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν τον περιορισμό, το χαλαρώνουμε και πάμε τουλάχιστον να είναι 10 φορές μικρότερη η RS από την RL. Οπότε γενικά στην περίπτωση όπου ισχύει αυτή εδώ πέρα η προσέγγιση, είτε με ένα προπεσιαστικό παράγοντα 10 είτε με ένα προπεσιαστικό παράγοντα 100, η τάση εξόδου, για να είμαστε πίσω, θα βάλουμε εδώ πέρα ένα κατά προσέγγιση, είναι πολύ κοντά βέβαια, αλλά δεν είναι η ακριβή τιμή. Λοιπόν, οπότε η τάση εξόδου, αυτό που ισχύει είναι το εξής, ότι όταν η είσοδος ξεπεράσει την τάση διάσπασης της διόδου ζένερ, οπότε αυτό είναι το άνω κατώφλιο, οπότε το άνω κατώφλιο εδώ είναι η VZ, οπότε όταν η τάση εισόδου ξεπεράσει αυτό το κατώφλιο, η τάση εξόδου θα περιοριστεί σε αυτήν εκεί την τιμή. Δηλαδή, αν εδώ το μπλε ήταν η τάση εξόδου, στην περίπτωση που ξεπερνάει η τάση εξόδου του κατώφλου VZ, η τάση εισόδου ξεπερνάει αυτό το κατώφλιο, η τάση εισόδου θα περιοριστεί σε αυτή εδώ πέρα την τιμή. Δηλαδή, στην έξοδο θα βλέπαμε ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα, το χαμηλό κατώφλι. Το χαμηλό όριο προκύπτει όταν η τάση εισόδου γίνεται μικρότερη από μείον 0,7 βολτ. Οπότε, εδώ είναι το χαμηλό κατώφλι, είναι τα μείον 0,7 βολτ. Οπότε, αν η τάση εισόδου γίνει κάπως έτσι, τότε η τάση εξόδου θα σταματήσει στα μείον 0,7 βολτ, δηλαδή θα σταματήσει εδώ. Και όταν η τάση εισόδου είναι διάμεση σε αυτές τις δύο τιμές, δηλαδή μεταξύ μείον 0,7 και VZ, τότε απλώς η τάση εξόδου ακολουθεί την τάση εισόδου. Η τάση εξόδου απλώς είναι ένα αντίγραφο της τάσης εισόδου. Όπως αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα, θα έχουμε αυτή εδώ την συμπεριφορά. Οπότε ένα κύκλωμα το οποίο μπορούμε να πούμε κάνει 2-1, δηλαδή κάνει έναν περιορισμό. Περιοριστής είχαμε πει, είναι το κύκλωμα που έχει μόνο ψαλιδίσει και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Οπότε αυτό είναι στην ουσία ένας περιοριστής, το οποίο πηγαίνουμε μια δίωδο ζένερ. Οπότε
το εύρος τιμών μπορούμε να πούμε εναλλακτικά με την τάση εισόδου είναι από μείον 0,7 βολτ μέχρι την τάση VZ ανάλογα με τη δίωδο ζένερ που χρησιμοποιούμε. Να πάμε να χρησιμοποιήσουμε μια δίωδο ζένερ η οποία έχει τάση VZ 5,1 βολτ. Σημαίνει ότι το επιτρεπτό όριο τιμών είναι από μείον 0,7 μέχρι 5,1 βολτ. Επιτρεπτό όριο τιμών σημαίνει ότι είναι το όριο τιμών της τάσης εισόδου όπου δεν επηρεάζεται. Είναι το εύρος τιμών όπου η τάση εισόδου δεν θα επηρεαστεί. Θα εμφανιστεί αυτούσια στην έξοδο. Αν είμαστε κάτω από τα μείον 0,7 βολτ ή πάνω από την τάση VZ της διόδου, θα έχουμε ψαλιδισμό είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω αντίστοιχα. Οπότε είχαμε δει εδώ ένα παράδειγμα με μια δίωδο με 5,1 βολτ τάση VZ. Εδώ πέρα, εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι ισχύει η συνθήκη για το RS και το RL. Το RL είναι 470 κιλο, το RS είναι 3,9 κιλο, είναι λιγότερο από 100 φορές. Μικρότερο, οπότε θεωρητικά περιμένουμε αυτές εδώ πέρα τις τιμές, είχαμε πει, έτσι. Πάνω από 5,1 βολτ η είσοδος, η έξοδος θα μετάει στα 5,1 βολτ. Κάτω από μείον 0,7 βολτ η είσοδος, η έξοδος θα μετάει στα μείον 0,7 βολτ. Όταν η είσοδος είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο τιμές, η έξοδος ισούται πλέον με την είσοδο. Και είχαμε δει και την εικόνα του. Συγγνώμη, πήγα πίσω. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η εικόνα του παλμογράφου. Πότε εδώ είμαστε περίπου στα 5,1 βολτ. Υπάρχουν κάποιες ανοχές των στοιχείων, είχαμε πει έτσι. Οπότε τώρα μπορεί να είναι και 5,2, μπορεί να είναι και 4,9. Λόγω της ανοχής των στοιχείων της διόδου ζένερ και των αντιστάσεων. Και εδώ πέρα είναι περίπου το μείον 0,7. Έτσι, μείον 700 μιλιβόλτ. Οπότε βλέπουμε ότι η έξοδος ψαλιδίζει προς τα πάνω στα 5,1, ψαλιδίζει προς τα κάτω στα 0,7 βολτ και όταν η είσοδος είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια βλέπουμε ότι η έξοδος ακολουθεί την είσοδο. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι έτσι. Εδώ πέρα η έξοδος είναι πάνω στην είσοδο. Σημαίνει ότι η έξοδος ακολουθεί την είσοδο. Και εδώ πέρα. Τώρα, η επόμενη παραλλαγή και η τελευταία παραλλαγή που θα δούμε είναι τι συμβαίνει αν θέλουμε το κάτω όριο να μην είναι στα μείον 0,7 βολτ, αλλά να είναι και αυτό κάπως ρυθμιζόμενο. Θα να πω, το πάνω όριο ανάλογα με τη ζένερ που χρησιμοποιούμε μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για το κάτω όριο. Για να το κάνουμε αυτό, η λύση είναι αυτή εδώ πέρα. Βάζουμε δύο ζένερ οι οποίες είναι μύτη προς μύτη. Όπως βλέπετε, οπότε στην ουσία θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο όρια, δηλαδή και το όριο για την πρώτη ζένερ και το όριο για τη δεύτερη ζένερ, το VZ2. Πάλι θεωρούμε ότι το RS είναι πολύ μικρότερο από το RL, 10 φορές ή ακόμα καλύτερα 100 φορές μικρότερο το RS από το RL. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η πρώτη περίπτωση, το vein να είναι πολύ θετικό. Το βάζω έτσι, πολύ θετικό. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά θετική. Όμως σε αυτή την περίπτωση, αυτό θα συμβεί ότι η D1 θα είναι απλώς σε ορθή πόλωση, πάνω δίωδος. Και η D2 θα λειτουργεί στην περιοχή της διάσπασης, δηλαδή θα λειτουργεί ο ζένε. Οπότε στην ουσία τι σημαίνει, ότι εδώ πέρα θα έχουμε από την πρώτη 0,7 βολτ, λόγω της ορθής πόλωσης, από τη δεύτερη θα έχουμε τι, το VZ2. Οπότε, το πολύ θετικό, έτσι με βάση το, να το εξειδικεύσουμε λιγάκι, το πολύ θετικό τι σημαίνει. Έτσι. Ότι όταν το VIN είναι μεγαλύτερο από τα 0,7 βολτ συν VZ2, όταν είναι το ένα όριο, το VOUT σταματήσει αυτή εδώ πέρα την τιμή. Δηλαδή το VOUT θα είναι 0,7 βολτ συν VZ2.
Δύο. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε έτσι και πιο καθαρά γραμμένο. Λοιπόν, αυτό έτσι θεωρούμε όταν η είσοδος είναι αρκετά θετική. Αρκετά θετική σημαίνει έτσι, ότι είμαστε στην περίπτωση αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα να δούμε την επόμενη περίπτωση. Η επόμενη περίπτωση φαντάζεστε ότι αντίστοιχα είναι όταν η είσοδος γίνει πάρα πολύ αρνητική. Εδώ όπως καταλαβαίνετε ότι αντιστρέφονται τα πράγματα. Η άλλη δίωδος πάει στην ορθή πόλωση, η άλλη δίωδος πάει στην περιοχή διάσπασης. Οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα πλέον αρκετά αρνητική η τάση εισόδου. Λοιπόν, αρκετά αρνητική τι σημαίνει ότι εδώ πέρα έτσι, η τάση γίνεται πολύ μικρότερη από το 0. Έτσι, πολύ μικρότερη από το 0. Εδώ πέρα η D2, η άνοδός της είναι στα 0 βολτ. Οπότε αφού στον πάνω προδέχτη πάμε πολύ κάτω από το 0, σημαίνει ότι η D2 πλέον εδώ είναι ορθά πολλωμένη. Και η D1 θα είναι στην διάσπαση. Λοιπόν, τώρα βέβαια επειδή η τάση είναι αρνητική, θα προσέξουμε λιγάκι πώς θα εμφανιστούν οι τάσεις. Η τάση θα εμφανιστεί αφού η D2 είναι ορθά πολλωμένη, αλλά θα εμφανίσει τα 0,7 βόλτα, αλλά τα 0,7 βόλτα είναι μεταξύ ανόδου και καθόδου, έτσι, είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα, έτσι θα είμαστε σε σχέση με εδώ πέρα 0,7 βόλτα. Οπότε τα 0,7 βόλτα συμπλήν είναι εδώ πέρα. Και αντίστοιχα, η τάση διάσπασης στην Z1, έτσι, αυτή εδώ πέρα, θα εμφανιστεί, βλέπετε, σε αυτήν εδώ πέρα την πολικότητα. Έτσι, η τάση διάσπασης είχαμε πει ότι είναι τάση μεταξύ καθόδου και ανόδου, είναι ανάποδα, έτσι. Λοιπόν, το έχουμε αυτό ξεκάθαρα. Τα 0,7 βόλτ είναι μεταξύ ανόδου και καθόδου, όταν είναι ορθά πολλωμένη, και η τάση διάσπασης είναι μεταξύ καθόδου και ανόδου, όταν είναι στην περιοχή διάσπασης. Οπότε εμείς όμως θέλουμε αυτή εδώ πέρα την τάση, το V-out, αλλά εμείς τη μετράμε έτσι, σε αυτή εδώ πέρα την πολικότητα. Ό,τι σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα η τάση είναι όσο είναι αυτή η τάση, συν όσο είναι αυτή η τάση, δηλαδή το V-out θα είναι πόσο, μείον Z1, πάμε με ανάποδη πολικότητα, μείον 0,7 V. Οπότε, και εδώ πέρα το αρκετά αρνητικό σημαίνει ότι όταν το V-in είναι μικρότερο από αυτή εδώ πέρα την τάση, η έξοδος θα σταματήσει αυτή εδώ πέρα την τιμή. Και η τελευταία περίπτωση, όπως καταλαβαίνουμε, η τάση εισόδου να μην είναι ούτε πολύ θετική ούτε πολύ αρνητική, δηλαδή η τάση εισόδου να μην είναι να μην είναι κάτω από αυτή την τιμή, δηλαδή η τάση εισόδου να είναι μεγαλύτερη από αυτή την τιμή, έτσι, το ένα όριο, και η τάση εισόδου να είναι μικρότερη από αυτή την τιμή που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι το άλλο όριο. Οπότε, είναι η τρίτη περίπτωση, αν η τάση εισόδου έχει ενδιάμεσες τιμές, έτσι, δηλαδή ούτε πολύ θετικές, ούτε πολύ αρνητικές, τότε τότε η μία από τις διόδους σίγουρα θα είναι ανάστροφα πολλωμένη, οπότε δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αν έχουμε θετική τάση εισόδου, είμαστε στην περίπτωση που είμαστε. Εδώ. Έτσι, είμαστε αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, οπότε η τάση εισόδου μπορεί να έχει και αρνητική τιμή, αλλά μπορεί να έχει και θετική τιμή, αλλά δεν έχει ούτε πάρα πολύ αρνητική ούτε πάρα πολύ θετική, για να μην ισχύουν η μία από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Οπότε, αν είμαστε εδώ πέρα και απλώς η τάση εισόδου είναι θετική, έτσι, αλλά δεν ξεπερνάει αυτή εδώ πέρα την τιμή, το δεξί όριο, όπως αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, τότε η D2 θα είναι ανάστροφα απολωμένη.
D2 εδώ πέρα, ανάστροφη. Δηλαδή δεν είναι τόσο θετική τάση εισόδος, ώστε αυτή η δίωδος να μπει στην περιοχή της διάσπασης. Οπότε τι σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα η D2 απαγορεύει τη ροή ρεύματος. Αντίστοιχα, όταν η vein είναι αρνητική, αλλά όχι κάτω από την από το αριστερό όριο, δηλαδή είναι με ένα αρνητικά, δεν ξεπερνάει αυτή την τιμή προς τα κάτω, τότε θα είναι η D1 σε ανάστροφη πόλωση. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται τόσο πολύ αρνητική τάση εισόδου, να μπει D1 στην περιοχή διάσπασης, ώστε να έχουμε την προηγούμενη περίπτωση, οπότε είναι η D1 πλέον που εμποδίζει τη ροή ρεύματος. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εφόσον είμαστε σε αυτά εδώ πέρα τα δύο όρια, οπότε είτε θετική είναι η τάση εισόδου είτε αρνητική, μία από τις δύο θα είναι σε ανάστροφη πόλωση, οπότε είναι σαν να, μην, σαν να έχουμε εδώ πέρα κοινό, σαν να έχουμε ένα ανοιχτό κύκλωμα, σαν να έχουμε ανοίξει το κύκλωμα. Δηλαδή είναι στην ουσία σαν να έχουμε πετάξει σε αυτά εδώ πέρα τις δύο. Οπότε πλέον στην ουσία ότι έχουμε ένα διαιρετή τάση, όπως λέγαμε και στα απλά κυκλώματα ψαλιδιστών, οπότε η τάση εξόδου θα είναι αυτή εδώ πέρα. Θεωρώντας, όπως είπαμε, δεν το έχω γράψει, να το γράψω ότι το RS είναι πολύ μικρότερο από το RL, σημαίνει ότι το VOUT θα είναι περίπου ίσο με το VEIN, σε αυτή εδώ πέρα, την περίπτωση. Να δούμε και ένα παραδείγμα, σε αριθμητικό για να το τονίσουμε. Οπότε έχουμε το προηγούμενο κύκλωμα, έχουμε τις δύο διόδους, οι οποίες η μεν πάνω έχει τάση διάσπασης, δηλαδή αυτή που κοιτάζει προς τα κάτω, έτσι, 5,6 βολτ. Η δε κάτω, δηλαδή η διόδος που κοιτάζει προς τα πάνω, έχει 5,1 βολτ. Οπότε να το σχεδιάσω εδώ το κύκλωμα, οπότε είναι αυτή που είναι 3,9 κιλό, είναι αυτή η δίωδος, είπαμε, που κοιτάζει προς τα πάνω, είναι η άλλη δίωδος εδώ που κοιτάζει προς τα πάνω, και εδώ είναι η αρέα, δηλαδή είναι η 4,70. Εδώ θα είναι η τάση εξόδου, το V out, εδώ θα είναι η τάση εξόδου, το V in, αυτό εδώ πέρα. Οπότε, η πρώτη 5,6, η δεύτερη 5,1. Οπότε, λοιπόν, ποια είναι τα δύο κατώφλια. D1, αντίστοιχα. Βάλουμε εδώ D1 και D2. Λοιπόν, το θετικό κατώφλι, το υψηλό κατώφλι, καθορίζεται από την κάτω δύο, στην ουσία, αυτή εδώ πέρα. Όπως είδαμε. Οπότε το πάνω κατώφλι θα είναι 0,7 βολτ συν την τάση που ζένερ που έχει κάτω δίωδος, δηλαδή 0,7 βολτ συν 5,1 βολτ, δηλαδή το πάνω κατώφλι είναι 5,8 βολτ. Αντίστοιχα, το κάτω κατώφλι, το αρνητικό, καθορίζεται από την πάνω δίωδο, από την D1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είδαμε ότι θα είναι μείον 0,7 βολτ, μείον VZ1, δηλαδή μείον 0,7 βολτ, μείον 5,6 βολτ, είναι μείον 6,3 βολτ. Οπότε, στην ουσία, το επιτρεπτό εύρος τιμών για την τάση εισόδου, δηλαδή το εύρος τιμών για το οποίο η τάση εισόδου δεν θα επηρεαστεί, θα εμφανιστεί σχεδόν ανεπηρέαστη στην έξοδο, είναι από μείον 6,3 βολτ μέχρι 5,8 βολτ. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Εδώ βέβαια είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες ανοχές, βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα τα κατώφλια, έτσι, αυτό που λέει κερβίτα, κερ είναι το. Αυτές εδώ πέρα οι οριζόντιες γραμμές που έχω βάλει στον παλμογράφο ονομάζονται κερσότς. Γραμμές μέτρησης. Νομίζω έχετε χρησιμοποιήσει αντίστοιχα και στο τίνα στις αστικές γραμμές μέτρησης.
Οπότε εδώ πέρα έχω βάλει τις δύο γραμμές μέτρης. Βλέπετε ότι ο cursor β που είναι η κάτω γραμμή, το κάτω κατώφλι μας λέει ότι είναι στα μείον 5,9 και το πάνω κατώφλι είναι στα μείον 5,4. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια απόκληση σε αυτό. Και αυτό δικαιολογείται, όπως είπαμε, από τις ανοχές των στοιχείων. Δηλαδή και ότι η δίωδο, κάθε δίωδος έτσι μπορεί να έχει μια ανοχή 5%, οπότε όταν λέμε ότι έχουμε μια δίωδο 5,6 συν πλην 2% για την τάση Zener, σημαίνει στην ουσία ότι η τιμή της είναι 5,6 volt συν πλην 0,28 volt. Έτσι. Το 0,28 είναι το 5%, το 5,6. Και αντίστοιχα την άλλη δίωδο που είναι 5,1 συν πλην 5% η ανοχή. Οπότε σημαίνει ότι η ονομαστική τιμή μπορεί να είναι 5,1 συν πλην 0,255 volt, που είναι το 5% του 5,1. Λοιπόν, οπότε είναι αυτές οι ανοχές. Επίσης, να ξέρουμε ότι αυτές οι τιμές, εκτός από τις ανοχές, εξαρτάται και από το ρεύμα. Οπότε, ανάλογα και με το ρεύμα που έχει στο κύκλωμα, ότι τάση διάσπασης αλλάζει και βέβαια και οι ανοχές των αντιστάσεων που επηρεάζουν. Οπότε, όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυαστικά δημιουργούν αυτές τις αποκλίσεις που βλέπουμε σε σχέση με τις θεωρητικές τιμές. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, η απόκληση είναι γύρω στο μισό βολτ. Περίπου, εντάξει, είναι ανεκτή, τουλάχιστον σε πρώτη ανάλυση. Κάναμε θεωρητικά, οπότε γενικά μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, είμαστε αρκετά κοντά, δηλαδή το πειραματικό είναι αρκετά κοντά στο θεωρητικό, λαμβάνοντας υπόψη, βέβαια, ότι έχουμε κάποιες ανοχές στις τιμές των στοιχείων. Και επίσης αυτό, αν θυμόσαστε που λέγαμε στην τελευταία φορά, ότι οι δίωδοι, αν τις μοντελοποιήσουμε, εμείς έχουμε πάρει το πιο απλό μοντέλο, ότι ήταν στην αυτή πόλωση ότι είναι στην περιοχή διάσπασης, έχουμε πάρει το μοντέλο ότι έχουμε μια σταθερή τάση, που εκεί πέρα η δίωδος είτε στην αυτή πόλωση είτε στην περιοχή διάσπασης παρουσιάζει ενός κάποιου είδους αντίστασης, που έχει να κάνει με την κλίση της χαρακτηριστικής. Οπότε είναι κάτι το οποίο το έχουμε αγνοήσει και είναι ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος συνεισφέρει. Οπότε όλοι αυτοί οι παράγοντες σταθεριστικά δημιουργούν αυτές τις αποκλίσεις. Λοιπόν, αυτά είναι για τους ψαλιδιστές. Δεν θα δούμε κάποιο άλλο κύκλωμα ψαλιδισμού, οπότε δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν έχετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά τα κυκλώματα, διαφορετικά να μπούμε σε μια άλλη κατηγορία κυκλωμάτων, τα οποία ονομάζονται μετατοπιστές στάθμης. Υπάρχει κάποια ερώτηση, παιδιά, σε αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα για τους ψαλιδιστές, τους περιοριστές? Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει, okay, οπότε προχωράμε. Λοιπόν, οι μετατοπιστές τάσεις είναι, έχουν, μάλλον το πω λίγο έτσι διαφορετικό, ότι έχουν μια λειτουργία λίγο διαφορετική από αυτή που κάνουν οι ψαλιδιστές. Από ποια άποψη? Ότι οι ψαλιδιστές, τα κυκλώματα που είδαμε, χρησιμοποιούνται για να κόψουν, ας πούμε, κακά κομμάτια ενός σήματος εισόδου. Το οποίο τι σημαίνει, αν το, έτσι, αν το πω κακά? Μπορεί γενικά το σήμα εισόδου να είναι κάπως έτσι, αλλά επειδή ίσως κάποια στιγμή να εμφανιστεί, μπορεί να εμφανιστεί κάποια αιχμή, δηλαδή κάπου, να πάει κάπου εκεί το σήμα εισόδου, και σαν ξαναπέσει και να είναι έτσι, μπορεί να εμφανίσει μια αιχμή προς τα κάτω, και γενικά να είναι έτσι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, είναι ένα κύκλωμα προστασίας οι ψαλιδιστές. Οπότε, σε περίπτωση που είτε έχουμε μια πολύ θετική, μεγάλη θετική τάση, είτε μια πολύ μεγάλη αρνητική τάση, αυτή να μην εμφανιστεί στο κύκλωμα που ακολουθεί. Οπότε, να προστατεύσουμε το επόμενο κύκλωμα από αιχμές, τις τάσεις εισόδου, όπως λέγονται. Λοιπόν, εκεί πέρα βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο το συναντάμε αρκετά συχνά, το οποίο είναι το εξής. Ας πάρουμε το, έτσι, το
Arduino που χρησιμοποιώ. Αρκετά συχνά, για παράδειγμα, δεν έχουμε έτσι κάτι απτό στο μυαλό μας, είχαμε πει ότι εδώ πέρα το Arduino κάτω δεξιά, τέλος πάντων, σε μια πλευρά, ότι έχει εδώ πέρα 6 εισόδους, οι οποίες έχουν αριθμηθεί α0 ως α5. Εδώ πέρα μπορούμε να συνδέσουμε τέλος πάντων κάποιο σήμα εισόδου και από εκεί πέρα να το πάρει το Arduino, να το επεξεργαστεί ψηφιακά και να κάνει διάφορα πράγματα από εκεί πέρα. Λοιπόν, τότε, σε αυτό εδώ πέρα, σε αυτές τις εισόδους της α0 ως α5, το σήμα εισόδου θα πρέπει να είναι αυστηρά θετικό και μικρότερο από 5 βολ. Φανταστείτε τώρα εμείς ότι έχουμε ένα σήμα εισόδου, ένα σήμα πληροφορίας, το οποίο έχει αρνητικές τιμές, δηλαδή, ας πούμε ότι εδώ πέρα είναι στάθμη του, το 0 βολ, οπότε το σήμα εισόδου, το χρήσιμο κομμάτι του σήματος εισόδου, ας πούμε ότι είναι κάπως έτσι. Και εδώ και το σήμα εισόδου, ας πούμε ότι πάει έτσι, φτάνει μέχρι τα 2 βολτ και πέφτει κάτω μέχρι το, ας πούμε εδώ πέρα, ότι είναι -1 βολτ. Οπότε εδώ πέρα δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε ψαλίδιστη, και όχι μόνο δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε ψαλίδιστη και να πούμε, ξέρω και εγώ, ότι κόβω τα αρνητικά, ότι είναι κάτω από το 0 βολτ. Αυτό στην ουσία που θα κάνουμε παραμόρφωση της πληροφορίας. Θυμάμαι ότι ο ψαλίδιστης, αυτό που θα έχει νόημα είναι όταν θα είχαμε μια αιχμή, δηλαδή σε αυτό το πράγμα σήμα εισόδου, έτσι, το υποφυσιολογικές συνθήκες το οποίο είναι αυτό, κάποια στιγμή να ανέβει είτε πολύ προς τα πάνω είτε να κατέβει πολύ προς τα κάτω. Αυτή όμως είναι η πληροφορία που βλέπουμε, οπότε δεν έχει νόημα να πούμε ότι κάνουμε ένα ψαλίδιστη, ο οποίος εδώ πέρα θα κόβει τα αρνητικά, γιατί όπως σας είπα θα παραμορφώσουμε την πληροφορία. Οπότε εδώ πέρα η λύση, αυτό που είναι να κάνουμε είναι τι? Να μετατοπίσουμε το σήμα εισόδου προς τα πάνω, δηλαδή να του δώσουμε μια όθηση συν 1 βολτ, οπότε πλέον το σήμα εισόδου έτσι, να κουμπάει στα 0 βολτ. Δηλαδή πάλι το σήμα εισόδου, έτσι, αυτό τώρα βέβαια. Okay, τώρα. Να προσπαθήσω να το αντιγράψω, ας πούμε, αυτό εδώ. Οπότε, το σήμα εισόδου, ξεχάστε τη διακεκομένη γραμμή, η διακεκομένη γραμμή είναι αυτό το copy-paste, έτσι. Δεν το έχω φέρει εδώ πέρα. Δηλαδή να πηγαίνει πλέον ότι από τα 0, αφού του έχω δώσει μια όθηση 1 βολ, να πηγαίνει μέχρι τα 3 βολ. Η στάθμη του 0 είναι κάτω, έτσι, εδώ πέρα. Εδώ είναι το 0. Απλώς το έχω δοθήσει προς τα πάνω, οπότε να φτάνει μέχρι τι? Τα 3 βολ πλέον. Οπότε πλέον έχω πάλι την πληροφορία χωρίς να την έχω παραμορφώσει, χρησιμοποιώντας κάποιον ψαλίδιστη. Οπότε πλέον το Arduino, εσωτερικά το Arduino, ύστερα από εκεί πέρα, δηλαδή εδώ πέρα θα προγραμματίσω το μικρολογιστή του Arduino, αυτό το offset, ας πούμε, την ολίσθηση του 1 βολτ, μπορούμε να την λάβουμε υπόψη. Γιατί στην ουσία εδώ πέρα στο Arduino μπορώ να γράψω ένα πρόγραμμα και αφού παίρνω μια τιμή μπορώ να το αφαιρέσω προγραμματιστικά το 1 βολτ. Να θέλω να πάρω τις αρχικές τιμές της τάσης όλου να κάνω την επεξεργασία. Οπότε, εδώ πέρα, εξασφαλίζω ότι θα έχω θετικές τιμές χωρίς να παραμορφώσω το σήμα εισόδου και μετά εδώ μέσα προγραμματιστικά, εάν θέλω, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνω αυτό, εάν θέλω αυτό το 1 βολ ή οποιαδήποτε άλλη όθηση έχω δώσει, την αφαιρώ. Οπότε να έχω τις αρχικές τιμές του σήματος εισόδου και να έχω ακριβώς τις τιμές που έχει η αρχική τάση πριν να τις δώσω την όθηση. Οπότε, από τη στιγμή που κάνουμε μετατόπιση, το αντίστοιχο κύκλωμα ονομάζεται μετατοπιστής τάσης. Έτσι, ο αγγλικός όρος βέβαια είναι lambda, που χρησιμοποιούνται για περιγράψεις για αυτά τα κυκλώματα. Οπότε, μπορώ να φτιάξω ένα κύκλωμα που μετατοπίσει την τάση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Και μάλιστα αυτό το κύκλωμα μετατοπίζει την τάση στο συγκεκριμένο
εδώ πέρα κατά τη μέγιστη αρνητική τιμή. Δηλαδή σε αυτό το πάει το κύκλωμα που βλέπαμε ότι φτάνει στα μείον 1 βολτ, αυτό το κύκλωμα τι κάνει. Κάνει, ας πούμε, αισθάνεται ή εντοπίζει ποια είναι η μικρότερη τιμή που έχει το σήμα, το μείον 1 βολτ. Οπότε εγώ τι θα κάνω, θα προσθέσω το αντίθετο. Δηλαδή τι, συν 1 βολτ. Οπότε θέλω να πω ότι δεν έχουμε αυθαίρετη μετατόπιση, ότι οι μετατοπιστές αυτό που κάνουν μετατοπίζουν κατά την οι θετικοί μετατοπιστές, δηλαδή αυτοί που μετατοπίζουν προς τα πάνω, μετατοπίζουν, δίνουν μια όθηση όσο είναι κατά απόλυτο τιμή η μέγιστη αρνητική τιμή. Αντίστοιχα, οι μετατοπιστές που πάνε προς τα κάτω, το οποίο τι σημαίνει ότι, αν για παράδειγμα εγώ είχα ένα σήμα, αυτό εδώ, και θα το πάω προς τα κάτω, το κάνω δηλαδή αμυγός αρνητικό, εντάξει, δεν είναι, αυτό, δεν είναι τόσο συνήθες, πιο συνήθες είναι αυτό που σας είπα, να μην έχουμε αρνητικές τιμές στο σήμα. Ωραία, ας πούμε για παράδειγμα ότι εδώ πέρα η μέγιστη τιμή που έχει το σήμα ήταν τα 3 βολτ και εδώ πέρα το σήμα έφτανε στα μείον 2 βολτ, αυτό που θα έκανε ένας αρνητικός μετατοπιστής τάση θα αφαιρούσε από το σήμα μείον 3 βολτ. Οπότε το σήμα θα πήγαινε, έτσι, αυτό εδώ πέρα το σήμα που βλέπουμε εδώ, θα πήγαινε προς τα κάτω, εδώ η στάθμη του 0, και ας πούμε ότι είναι αυτό το σήμα, και δεν είναι αυτό το σήμα, εντάξει, και το ίδιο σήμα, εντάξει. Και... οπότε αφαίρετος τα μείον 3 βολτ θα φαίνεται τι, μέχρι τα μείον 5 βολτ. Δηλαδή ο μετατοπιστής, όταν κάνει προς τα πάνω, κοιτάζει ποια είναι η μικρότερη τιμή, οπότε δίνει την αντίθετη όθηση, την αντίθετη πολικότητα, κοιτάζει ποια είναι η μέγιστη τιμή, όταν κάνει μετατόπιση προς τα κάτω, οπότε δίνει την αντίθετη πολικότητα. Αυτό. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση, για παράδειγμα, να πάει αυθαίρετα, ξέρω εγώ προς τα πάνω κατά μισό βολτ για κατά 1,6 βολτ, και δεν το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να του δώσουμε τόση όθηση ώστε να είναι είτε αμυγός θετικό είτε αμυγός αρνητικό. Περίπου, και το περίπου αυτό έχει να κάνει επειδή χρησιμοποιούμε μια δίωδο όπως θα δούμε, είναι και τα 0,7 βολτ της διόδου, οπότε δεν τα πάει, δεν το κάνει ακριβώς θετικό, δεν το κάνει ακριβώς αρνητικό, αλλά έχουμε αυτό, τέλος πάντων, το 0,7 βολτ της διόδου, το οποίο βέβαια με κάποια άλλα ειδικά κυκλώματα μπορούμε να απαλλαγούμε, αλλά τέλος πάντων σε γενικές γραμμές ας το δούμε. Λοιπόν, οπότε, ο θετικός μετατοπιστής τάσης είναι αυτός εδώ πέρα. Βλέπετε ότι εδώ πέρα, στη θέση που είχαμε την αντίσταση RS πριν, έχουμε βάλει ένα πυκνωτή. Εδώ δεξιά βλέπετε την υλοποίηση του κυκλώματος. Εδώ προσοχή, εδώ είναι ο θετικός μετατοπιστής, οπότε η φορά της διόδου δείχνει προς τα που γίνεται μετατόπιση. Βλέπετε η δίωδος ότι κοιτάζει προς τα πάνω, σημαίνει ότι σπρώχνει την τάση εισόδου προς τα πάνω. Ένα εμπειρικός κανόνας, να θυμόμαστε εδώ τι κάνει αυτό το κύκλωμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο αρνητικός μετατοπιστής, αυτό δηλαδή που κάνει μετατόπιση προς τα κάτω, η διόδος θα κοιτάζει προς τα κάτω. Δάσκαλε. Ορίστε. Επειδή είχε κολλήσει λίγο η εικόνα μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, γιατί βγήκα και ξαναμπήκα, να το εξηγήσετε άλλη μια. Ναι. Αυτό που είπαμε ότι αυτό εδώ είναι το κύκλωμα, το οποίο αποτελείται από ένα πυκνωτή στη θέση της αντίστασης αρέας που είχαμε πριν. Και εδώ πέρα η δίωδος, κοιτάζοντας προς τα που είναι η δίωδος, επειδή η δίωδος βλέπουμε πάει προς τα πάνω, έτσι αυτό να θυμόμαστε εμπειρικά ότι είναι ο θετικός μετατοπιστής, δηλαδή σπρώχνει την τάση εισόδου προς τα πάνω, δίνει τη θετική όθηση. Εάν η δίωδος, έτσι, και θα δούμε στη συνέχεια, κοιτάζει προς τα κάτω, δηλαδή η δίωδος ήταν έτσι, θα ήταν ο αρνητικός μετατοπιστής, δηλαδή σπρώχνει προς τις αρνητικές τιμές, δηλαδή σπρώχνει όλο το σήμα, το κάνει αρνητικό. Εδώ πέρα όλο το σήμα
στο συγκεκριμένο κύκλωμα, τι να γίνει θετικό. Λοιπόν, και προσέξτε και κάτι άλλο εδώ πέρα. Εδώ βλέπετε στον πυκνοτή έχω βάλει ένα συν. Να δείτε από εδώ πέρα το κυκλωματικό σύμβολο του πυκνοτή. Δεν χρησιμοποιώ το σύμβολο αυτό εδώ που συνήθως χρησιμοποιούμε. Βλέπετε ότι εδώ πέρα το άλλο ποδαράκι είναι καμπυλωμένο. Είναι κάπως έτσι. Και χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σύμβολο. Λοιπόν, αυτό το σύμβολο εδώ πέρα και το συν. Λοιπόν, το χρησιμοποιούμε για μια κατηγορία πυκνοτών, οι οποίοι ονομάζονται ηλεκτρολυτικοί, είναι ο πυκνοτής που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτός εδώ είναι ο πυκνοτής. Αυτό εδώ πέρα είναι το καρφάκι, αγνοήστε το. Εκεί πέρα είναι η έξοδος που θα σηδώσει το παλμογράφο. Και αν δείτε εδώ πέρα, προσέξτε λίγο τα ποδαράκια εδώ του πυκνοτή. Καταλαβαίνετε ότι το ένα πόδι, εδώ το δεξί πόδι, είναι πιο μακρύ αυτό εδώ. Ας βάλω χρώμα καλύτερα. Αυτό εδώ το ποδαράκι είναι πιο μακρύ γιατί βλέπετε και καμπυλώνει κιόλας. Αυτό το καμπυλώμα δεν έχει να κάνει το καμπυλώμα από τη συμβόλαια, έτσι να μπερδευτούμε. Έτσι από το άλλο ποδαράκι. Οπότε αυτό, και αν παρατηρήσετε ακόμα εδώ πέρα, θα δείτε ότι εδώ το χρώμα του πυκνοτή αλλάζει. Βλέπετε γίνεται γκρίζο εδώ στο πλάι. Εδώ πέρα δηλαδή που είναι το κοντό ποδαράκι. Εδώ υπάρχει μια ζώνη, το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Εδώ, αυτή εδώ. Η ζώνη, αυτή εδώ, που δείχνει το βελάκι εδώ. Έτσι. Εδώ, που είναι διαφορετικό χρώμα και είναι στο κοντό ποδαράκι. Εδώ πέρα ισχύει παρόμοιο με αυτό που ισχύει που σας λέγα και στα LED. Και στα LED θυμόσαστε ότι έχουμε πάλι σε ένα LED ότι έχουμε δύο ποδαράκια που έχουν διαφορετικό μήκος. Και στους ηλεκτρολυτικούς πυκνοτές πάλι έχουμε δύο ποδαράκια που έχουν διαφορετικό μήκος. Και αυτοί οι πυκνοτές έχουν πόλωση. Γι' αυτό υπάρχει το σήμα συν στο σύμβολο. Το οποίο τι σημαίνει, όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυκνοτές, θα πρέπει να είμαι βέβαιος ότι το μακρύ ποδαράκι, δηλαδή εδώ πέρα που έχω το σύμβολο συν, γενικά θα είναι συνδεδεμένο σε μια τάση μεγαλύτερη από ό,τι είναι το άλλο ποδαράκι. Αυτό εδώ το ποδαράκι, εδώ το κοντό ποδαράκι. Αν τα βάλουμε ανάποδα, δηλαδή αν εδώ βάλω τη χαμηλή τάση, low voltage, και εδώ βάλω την υψηλή τάση, high voltage, και το αφήσω για αρκετή ώρα, αυτό που θα γίνει είναι ότι δεν θα αντέξει ο πυκνοτής, και όχι μόνο δεν θα αντέξει, θα καεί, και όχι μόνο θα καεί, θα κάνει και έκρηξη, και όχι μόνο θα κάνει έκρηξη, θα πετάξει και κομμάτια. Θα έχουν κομμάτια, θα διαλυθεί δηλαδή στα εξών συνετέθη, που λέμε. Οπότε, αν τύχει να είμαστε και εμείς κοντά, μπορεί κάποιο κομμάτι να μας χτυπήσει. Να μπει στο μάτι του καθεξής και όχι μόνο αυτό, επειδή αυτό είναι και θερμαινόμενο, γιατί η μεγάλη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει και έντεχο. Σας το λέω ότι αυτό έχει συμβεί, έτσι. Νομίζω ότι ίσως και στο Ικλές, δεν θυμάμαι αν υπάρχει ακόμα, υπάρχει ένα, τέλος πάντων, ένα παράδειγμα που δείχνει την έκρηξη ενός τέτοιου πυκνοτή. Οπότε θέλω να πω ότι είναι, εδώ πέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στο ένα LED, το LED δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι, αν βάλω ανάποδα την τάση, απλώς το LED δεν θα ανάβει. Ή το πολύ ξέρω και εγώ να χαλάσει. Μόνο καταστραφεί, χωρίς βέβαια να πάθει κάποια έκρηξη ή κάτι άλλο. Αλλά εδώ πέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση αυτών των πυκνοτών, των ηλεκτρολυτικών. Πρέπει, επαναλαμβάνω, εδώ που έχω το σύμβολο συν, μακρύ ποδαράκι, να βάλω μεγαλύτερη τάση από ό,τι έχω στην άλλη πλευρά που είναι το κοντό ποδαράκι. Τώρα, εάν τα δύο ποδαράκια είναι κομμένα στο ίδιο μήκος, γι' αυτό υπάρχει αυτή εδώ πέρα η γραμμή, η ζώνη με το διαφορετικό χρώμα που σας έδειξα πριν. Αυτή εδώ πέρα η ζώνη, η γκρίζα ζώνη, η οποία αυτή σε περίπτωση που δω ένα ηλεκτρολυτικό πυκνοτή. Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνοτές είναι έτσι, είναι μεγαλούτσικοι και είναι κυλινδρικοί. Οπότε αυτή η ζώνη μου δίνει το ποδαράκι που είναι το κοντό, δηλαδή το ποδαράκι που πρέπει να βάλω τη χαμηλή
τάση. Και μάλιστα δείτε αυτή εδώ πέρα τη ζώνη, αν δεν ξέρω και εγώ την έβλεπα. Έτσι. Είναι αυτή η ζώνη, θα βλέπαμε και το σύμβολο του πλην. Το σύμβολο του πλην θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα, ζωγραφισμένο. Δηλαδή, σε αυτή εδώ πέρα τη ζώνη, αν την κοιτάζαμε face to face, θα βλέπαμε αυτό εδώ πέρα, αυτή η γκρίζα ζώνη, και θα βλέπαμε εδώ πέρα ένα ορθογώνιο μέσα που θα ήταν στην ουσία, έτσι, αν το βλέπαμε μακροσκοπικά, το πλην. Οπότε, αυτό που σημειώνεται πάνω στον πυκνοτή είναι με χρωματική κωδικοποίηση, είναι το ποδαράκι το οποίο θα πρέπει να έχει τη χαμηλή τάση. Οπότε, αν κάποιος ακόμα και αν μας έχει σαμποτάρει, σαμποτάρει τι σημαίνει όπως είναι εδώ ο πυκνοτής, έτσι. Αν αυτό εδώ πέρα ήταν το μακρύ ποδαράκι, το έχει κόψει κάποιος πιο κοντά, πιο κοντό, οπότε αυτό που είναι πραγματικά το κοντό ποδαράκι, φαίνεται επειδή έχουμε κόψει το μακρύ ποδαράκι πιο κοντό, έτσι εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε εδώ στο πλάι τη ζώνη, τη διαφορετική, διαφορετικού χρώματος, η οποία θα καθορίζει και κοιτάζοντας αυτή τη ζώνη και θα καταλαβαίνουμε ποιο είναι το ποδαράκι. Οπότε το πιο καλό κριτήριο δεν είναι το μήκος των ακροδεκτών αυτού του πυκνοτή, να βρούμε, να εντοπίσουμε αυτή τη ζώνη, και σε αυτή τη ζώνη πρέπει να βάζουμε τη χαμηλή τάση. Εδώ πέρα πρέπει να βάζουμε το low voltage. Λοιπόν, και γιατί, okay, μπαίνουμε τώρα σε όλη αυτή τη διαδικασία, οι ηλεκτρολυτικοί πυκνοτές, επειδή μπορεί να φτιάξω πυκνοτές πολύ μεγάλης χωρητικότητας, όταν λέμε πολύ μεγάλης χωρητικότητας, είναι μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων μικροφαράντ ή και χιλιάδων μικροφαράντ. Αυτοί οι πυκνοτές ηλεκτρολυτικοί, στην ουσία, είναι πάνω από ένα μικροφαράντ. Χωρητικότητα. Μέχρι το 1 μικροφαράντ, συγγνώμη, χρησιμοποιούμε συμβατικούς πυκνοτές, όταν λέμε συμβατικούς πυκνοτές, πυκνοτές οι οποίοι δεν έχουν πολυκότητα, δηλαδή το κυκλωματικό τους διάγραμμα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν κάποια πολυκότητα, οπότε μπορούμε να τους βάλουμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Για πυκνοτές μεγαλύτερους από 1 μικροφαράντ, χρησιμοποιούμε αυτούς τους πυκνοτές ηλεκτρολυτικούς. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πυκνοτών, που έχουν πάλι πολυκότητα και είναι πάνω από ένα μικροφαράντ, που ονομάζονται ταντάλιοι πυκνοτές. Πάλι εδώ πέρα πρέπει να είμαι προσεκτικός πώς θα τους τοποθετήσω. Αυτοί οι ηλεκτρολυτικοί πυκνοτές στην ουσία, έτσι το ηλεκτρικό μέσα είναι αλουμίνιο. Οπότε, και εδώ πέρα μπορεί να φτάσουν, ξέρω και εγώ, μέχρι μερικές χιλιάδες μικροφαράντ. Ξέρω και εγώ, μπορεί να φτάσουμε στα 10.000 μικροφαράντ. 10 μιλιφαράντ, δηλαδή, οι ηλεκτρολυτικοί πυκνοτές. Οπότε, επειδή μπορώ να πάρω με αυτούς τους πυκνοτές πολύ μεγάλη χωρητικότητα, για να το πετύχω αυτό, θα πρέπει να φτιάξω τη διαδικασία της πόλωσης. Δηλαδή, οι κατασκευαστικοί λόγοι είναι αυτοί που επιβάλλουν να υπάρχει αυτή η διαδικασία της πόλωσης, ώστε να μπορέσω να πετύχω τις πολύ μεγάλες τιμές χωρητικότητας. Οπότε, αν ποτέ χρησιμοποιήσετε σε κάποιο κύκλωμα, στα πλαίσια κάποιες εργασίες, στα πλαίσια της διπλοπανικής εργασίας ή γενικότερα, έτσι, αν ποτέ χρειαστεί, ιδιαίτερη προσοχή πώς τοποθετούμε έναν ηλεκτρολυτικό πυκνοτή. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να ξέρουμε ότι έχουμε βάλει τους ακροδέκτες, έχουμε τοποθετήσει τους ακροδέκτες, έχουμε συνδέσει τους ακροδέκτες την τάση με τη σωστή πόλωση. Λοιπόν, πάμε τώρα, μάλλον κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να πάμε να δούμε λιγάκι αυτό, λίγο τη λειτουργία αυτού του κυκλώματος. Αυτό που κάνει αυτό το κύκλωμα, θα δείξω τι κάνει, αυτό που σας έλεγα, και θα το εξηγήσουμε. Αυτό. Βλέπετε. Το κόκκινο είναι η είσοδος, το πράσινο είναι η έξοδος. Ποια είναι η μικρότερη τιμή της εισόδου? Μείον 5 βολτ το κόκκινο, έτσι. Βλέπουμε ότι η έξοδος στο πράσινο πάει περίπου από τα μείον 5
Η είσοδος είναι, εντάξει να το πω, από τα μείον 5 μέχρι τα συν 5, το κόκκινο είναι ένα ημίτονο, βλέπετε έτσι. Συν 5, μείον 5, συν 5, μείον 5. Οπότε το κύκλωμα αυτό δίνει μια άθεση κατά πόσο, όσο είναι μικρότερη τιμή αρνητική, δηλαδή, αλλά με αντίθετο πρόσημο, οπότε προσθέτει στο κόκκινο συν 5, οπότε βλέπετε η έξοδος, το πράσινο, είναι 0, 10, 0, 10, 0, 10. Για την ακρίβεια είναι μείον 0,7, τα 0,7 της διόδου. Εντάξει, οπότε δεν είναι ακριβώς 0, 10, είναι μείον 0,7 μέχρι 9,3. Αλλά τέλος πάντων, εμείς χοδρικά, ας το πάρουμε ότι είναι 0, 10. Λοιπόν, αυτό κάνει αυτό το κύκλωμα. Και αντίστοιχα βέβαια κάνει και το κύκλωμα της αρνητικής μετατόπισης, που θα πούμε στη συνέχεια. Οπότε, πάμε να δούμε λίγα και λειτουργία του κυκλώματος. Λοιπόν, αυτό που θυμόμαστε είναι ότι ένας πυκνωτής, αυτό που σας έλεγα όταν κάναμε, θυμόσαστε το φίλτρο πυκνωτή και πέρα που λέγαμε το τροφοδοτικό και κάναμε την ανόρθωση, ένας πυκνωτής στην ουσία είναι τι. Είναι μια δεξαμενή η οποία γεμίζει τι, μαζεύει φορτία, ηλεκτρόνια. Φανταζόμαστε μια δεξαμενή με νερού και ότι στην ουσία η δίωδος είναι τι, είναι μια βαλβίδα, μια βάνα, μια βρύση η οποία ελέγχει τη ροή. Μάλλον επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τη ροή του νερού στη δεξαμενή. Οπότε στην ουσία η δίωδος εδώ πέρα είναι, επιτρέπει τη ροή ή όχι των φορτίων. Είχαμε πει ότι για να υπάρχει ροή ρεύματος, έτσι, το ρεύμα πρέπει να είναι έτσι. Μόνο έτσι υπάρχει ροή ρεύματος. Οπότε, στην ουσία θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια ροή ρεύματος. Το οποίο δεν σημαίνει ότι, με άλλα λόγια, για να υπάρξει ροή ρεύματος, εδώ πέρα και να γεμίσει δεξαμενή, να αποκτήσω το κοινωτής φορτίο, θα πρέπει τα εισόδου να είναι αρνητική. Όταν είναι θετική η τάση εισόδου, έτσι, όταν είναι θετική η τάση εισόδου, αυτό εδώ πέρα το ρεύμα πάει έτσι. Το οποίο τι σημαίνει, ότι όταν συμβεί αυτό, okay, να σας εξηγήσω, όταν η τάση εισόδου είναι θετική, το ρεύμα πάει έτσι, έτσι δεν μπορεί να μπει στη δίωδο. Το ρεύμα πάει έτσι. Δεν μπορεί να μπει στη δίωδο γιατί συναντάει τη μύτη της διόδου, οπότε στην ουσία που θα πάει εδώ πέρα, στην αντίσταση. Οπότε στην ουσία όταν η τάση εισόδου είναι θετική, στην ουσία είναι σαν να χάνουμε φορτίο από τον πυκνωτή. Δηλαδή ο πυκνωτής εκφορτίζεται μέσω της αντίστασης. Είναι αυτό που λέγαμε, σαν να έχουμε ανοίξει μια τρύπα στη δεξαμενή και να χάνουμε νερό. Οπότε η αρέλ παίζει το ρόλο της τρύπας. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε θετική τάση εισόδου, έτσι, η δίωδος, η D, ας την πούμε D, ανάστροφη πόλος έχει δίωδος, έτσι, ο πυκνωτής εκφορτίζεται, χάνει φορτίο. Τώρα, αν είναι λίγο ή πολύ, εξαρτάται από τις τιμές του πυκνωτή και της αντίστασης. Αν έχουμε μεγάλο πυκνωτή, το οποίο τι σημαίνει, έχουμε τεράστια δεξαμενή, και μεγάλο αρέλ, εδώ πέρα, μεγάλο αρέλ σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μικρή τρύπα στη δεξαμενή, έτσι, ο πυκνωτής θα χάνει πάρα πολύ αργά φορτίο. Αν έχουμε μικρό σε, δηλαδή μικρή δεξαμενή ή και μικρό αρέλ σημαίνει ότι διευκολύνουμε τη ροή ρεύματος, δηλαδή σαν να έχουμε ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στη δεξαμενή, οπότε η δεξαμενή θα αδειάζει γρήγορα. Τέλος πάντων, οπότε ανάλογα με το σε και με το αρέλ μπορούμε να καθορίζουμε εμείς πόσο θα εκφορτίζει το πυκνωτής. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, θα το δούμε στη συνέχεια. Οπότε αυτό μας ενδιαφέρει ότι όταν η τάση εισόδου είναι θετική, το ρεύμα θα πάει έτσι, οπότε θα περάσει από πυκνωτή, αντίσταση και απλώς ο πυκνωτής δεν κρατάει φορτίο, απλώς χάνει φορτίο, εάν είχε προηγούμενο φορτίο. Οπότε τώρα, όταν η τάση εισόδου γίνεται
αρνητική, αλλάζει πολικότητα, έτσι οπότε και η φορά του ρεύματος αλλάζει. Οπότε πλέον η δίωδος εδώ είναι ορθόπολυμενη, οπότε όταν το βέει αρνητικό, η δίωδος είναι σε ορθή πόλους. Είναι σαν να έχουμε ανοίξει τη βρύση, τη βάνα, έτσι, τη βαλβίδα, και επιτρέπουμε τη ροή του νερού προς τη δεξαμένη, οπότε θα έρθει έτσι εδώ πέρα το ρεύμα, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, έτσι θα κλείσει και το κύκλωμα εδώ, γύρω γύρω, οπότε ο πυκνωτής αρχίζει να αποκτά φορτίο. Τι σημαίνει να αποκτά φορτίο? Θα αρχίσει να αναπτύσσεται μια τάση στα άκρα του πυκνωτή. Οπότε, έτσι, τάση εισόδου είναι αρνητική, οπότε εδώ πέρα έχουμε μια τέτοια, είμαστε εδώ πέρα, εδώ θα φτάσουμε στην τιμή κορυφής, είναι η μέγιστη αρνητική τιμή της τάσης εισόδου, έτσι, ας πούμε το μείον 5 βολτ που λέγαμε, έτσι, ας πούμε εδώ πέρα. Εντάξει. Οπότε, πάμε εδώ. Οπότε, ο πυκνωτής τι κάνει? Συσσωρεύει συνεχώς φορτίο, μαζεύει. Οπότε αυξάνει και η τάση στα άκρα του. Και ποια είναι η τάση βέβαια που δημιουργείται στα άκρα του πυκνωτή, αφού το ρεύμα έρχεται έτσι όπως βλέπουμε. Εντάξει. Τάση που θα δημιουργηθεί στον πυκνωτή θα έχει εδώ πέρα την πολικότητα. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι η τάση εδώ, το δυναμικό εδώ, θα είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό που είναι εδώ. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα φτάνουμε στην ελάχιστη τιμή, την πιο αρνητική, ας την πούμε ότι είναι μείον Vp. Λοιπόν, χάνουμε και τα 0,7 βολτ εδώ πέρα από τη δίωδο. Οπότε στην ουσία η τάση που θα δημιουργηθεί εδώ στον πυκνωτή θα είναι πόσο? Όσο είναι αυτό, όχι το αρνητικό βέβαια, με αυτή την πολικότητα δηλαδή, θα είναι όσο είναι η καταπόλυτη τιμή, αρνητική τιμή, μείον 0,7 βολτ. Το μείον, φανταστείτε, έτσι αν σας μπερδεύει, έχει να κάνει με τη ροή ρεύματος. Το μείον σημαίνει το ρεύμα πάει προς τα κάτω. Αυτό, αν θέλετε, να σας μπερδεύουν. Οπότε, είναι σαν να έχουμε ανοίξει τη βρύση, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε, ξέρω κι εγώ, φανταστείτε ότι εδώ πέρα αυτή η πηγή δίνει 1000 λίτρα νερού. Και εμείς εδώ πέρα, έτσι τα οποία πάνε έτσι, εδώ πέρα, ότι έχουμε μια βρύση η οποία για κάποιο λόγο okay, επιτρέπει να περάσουν τελικά τα 900 λίτρα νερού, οπότε στον πυκνωτή θα εμφανιστούν όχι τα 1000 λίτρα νερού, θα εμφανιστούν τι? Τα 900 λίτρα νερού. Αντίστοιχα είναι και εδώ πέρα. Δηλαδή, ποια είναι, μέχρι ποια τάση φτάνει, ποια τιμή φτάνει η τάση εισόδου, φτάνει μέχρι την τιμή VP. Έτσι. Αναγνωρίσουμε το μείον. Το μείον, έχουμε πει, έχει να κάνει με τη φορά του ρεύματος. Θεωρήστε εδώ πέρα. Οπότε ο πυκνωτής, εντάξει, ιδανικά θα φτάνει μέχρι την τιμή VP, αλλά από τη στιγμή που δεν φτάνει στην τιμή VP, έτσι έχουμε και το 0,7. Οπότε η τάση του πυκνωτή είναι πόσο? VP μείον 0,7 βόλτ. Έτσι. Αυτή εδώ πέρα η τάση. Οπότε αν αυτό εδώ πέρα είναι, έτσι, φτάνει μέχρι τα μείον 5 βολ, που είδαμε και στο παράδειγμα, αν αυτή εδώ πέρα η τάση εδώ φτάνει μέχρι τα μείον 5 βολ, στον πυκνωτή θα εφαρμοστεί μια τάση εδώ πέρα, πως 4,3 βολ. Όσο εδώ πέρα την πολικότητα η τάση εδώ πέρα, δεξιά θα είναι μεγαλύτερη από την τάση εδώ πέρα, αριστερά κατά 4,3 βολ. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε φτάσει στη μέγιστη αρνητική τιμή της τάσης εισόδου, όταν έτσι δηλαδή έχουμε φτάσει εδώ στο αρνητικό πικ. Εδώ. Λοιπόν, από εκεί πέρα αρχίζει να ανεβαίνει η τάση εισόδου, εδώ πέρα. Τότε η δίωδος γίνεται ανάστροφα απολωμένη, οπότε δεν επιτρέπει τη ροή ρεύματος πλέον. Οπότε πλέον είναι σαν να βγαίνει off η δίωδος, οπότε δηλαδή σαν να έχουμε γεμίσει την δεξαμενή,
Οπότε εδώ πέρα τι κάνουμε, τη γεμίζουμε τη δεξαμενή στην αρχή την πρώτη φορά και από εκεί πέρα η δεξαμενή παραμένει εκεί πέρα. Δηλαδή η δίωδος δεν ενεργοποιείται πάλι, βέβαια έχοντας επιλέξει σωστά το σε και το παρέλ. Το οποίο τι σημαίνει ότι από εκεί πέρα πλέον η μόνη περίπτωση θα είναι να χάσουμε το ρεύμα, έτσι τα ηλεκτρόνια μέσω της αρέ. Δηλαδή, αν το δείτε εδώ πέρα για να καταλάβετε, βλέπετε το κόκκινο η τάση εισόδου, το πράσινο είναι η τάση στα άκρα του πυκνωτή. Βλέπετε ότι όσο είμαστε θετικοί, είναι αυτά τα εισόδου, έτσι, σε όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι, γιατί η δίωδος είναι ανάστροφα απολωμένη, οπότε δεν μπορεί να φορτιστεί ο πυκνωτής. Μόλις η δίωδος, συγγνώμη, μόλις η τάση εισόδου γίνει αρνητική, βλέπετε αυξάνει η τάση στα άκρα του πυκνωτή και μόλις φτάσουμε εμείς στην ελάχιστη τιμή, στην πιο αρνητική τιμή της τάσης εισόδου, εδώ πέρα, βλέπετε στον πυκνωτή, εδώ έχουμε φτάσει στη μέγιστη τάση, που είναι πόσο, τα 4,3 βόλτ. Και από εκεί πέρα βλέπετε ότι η τάση στον πυκνωτή παραμένει τι, σταθερή. Δηλαδή ο πυκνωτής από εκεί πέρα έχει πόσο, σταθερή τάση 4,3 βόλτ. Βλέπετε δεν ανεβοκατεβαίνει, ανεβοκατεβαίνει ελάχιστα. Βλέπετε εδώ πέρα είσοδος ανεβοκατεβαίνει συνεχώς, η τάση στον πυκνωτή παραμένει σταθερή. Το οποίο τι σημαίνει πλέον εδώ πέρα πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κύκλο. Για την έξοδο. Γιατί μας ενδιαφέρει εμείς να βρούμε πόσο είναι η έξοδος. Λοιπόν, η έξοδος, δηλαδή πόσο είναι αυτή εδώ η τάση. Έτσι, εδώ προς εδώ, αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Στον ουσία αυτό προκύπτει από το δεύτερο νόμο του Κίρκοφ, το νόμο τάσεων του Κίρκοφ. Στο νόμο τάσεων του Κίρκοφ, ξέρετε, παίρνουμε ένα κλειστό βρόχο, οπότε παίρνω εγώ πιο, αυτό εδώ πέρα το βρόχο, ποιο περιλαμβάνει και εδώ πέρα την τάση εξόδου, αυτόν εδώ το βρόχο. Έτσι. Και λέμε, η τάση στην αντίσταση πάνω θα είναι όσο είναι η τάση στον πυκνωτή, όσο είναι η τάση στον πυκνωτή, Vp μείον 0,7 συν όσο είναι η τάση εισόδου. Συν βέι. Έτσι, οπότε η τάση εδώ είναι όσο είναι η τάση εδώ πέρα συν ό,τι τάση έχουμε στην είσοδο. Το οποίο τι σημαίνει ότι αν ξεχάσουμε για λίγο το 0,7, έτσι ότι το βέι-out είναι ξεχνώντας το. Είναι περίπου ίσο πόσο όσο είναι η τάση εισόδου συν τη μικρότερη τιμή που εμφανίζεται στην τάση εισόδου. Κατά απόλυτη τιμή, έτσι, τη μικρότερη αρνητική. Δηλαδή στην ουσία τι έχουμε κάνει εμείς, έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε ολισθήσει, γιατί έχουμε ολισθήσει, γιατί εδώ πέρα έχει συν. Πόσο έχουμε ολισθήσει την τάση εισόδου, προς τα πάνω την έχουμε ολισθήσει, την έχουμε μετατοπίσει, όσο είναι η μικρότερη τιμή που έχουμε εδώ πέρα. Μείον 0,7 βολτές. Και προκύπτει αυτή εδώ πέρα η εικόνα, δηλαδή για την έξοδο. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι βλέπετε ότι η έξοδος είναι αμυγός θετική. Το αμυγός εντός παρενθέσεως, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει το 0,7 βολτ, να κάνω εδώ πέρα ένα zoom. Βλέπετε το πράσινο, πέφτει λίγο κάτω από το 0. Έτσι. Πόσο πέφτει κάτω από το 0 είναι, πέφτει κάτω κατά μείον 0,7 βόλτ. Βόλτ, σε αυτό το παράδειγμα, έτσι, τάση εισόδου, όπως σας δείχνω, είναι μεταξύ μείον 5 βόλτ και συν 5 βόλτ, η τάση εξόδου θα είναι συν 4,3 βόλτ μετατοπισμένη, οπότε θα είναι μείον 0,7 βόλτ μέχρι, εδώ είναι συν 5 μέχρι 9,3 βόλτ. Υπάρχουν κυκλώματα που δεν, λίγο πιο σύνθετα, δεν θα τα δούμε τώρα σε αυτό το εξάμεινο, θα πιθανώς να τα δείτε στο επόμενο εξάμεινο, τα οποία μπορούν να αναιρέσουν το 0,7 βόλτ της διόδου, οπότε να πάρουμε μια συμπεριφορά, η έξοδος να είναι αυτό. Δηλαδή να είναι αμυγός τα συν 5 βόλτ που χρειάζεται για να γίνει εντελώς θετικό το
τάση εξόδου. Λοιπόν, αυτό είναι το κύκλωμα, αυτή είναι η λειτουργία. Τώρα βέβαια, να πάμε να δούμε λιγάκι λίγο για τις τιμές των στοιχείων, γιατί ποιο είναι το θέμα αυτό, είναι το θέμα που σας είπα λίγο στην αρχή. Λοιπόν, είπαμε ότι φανταστείτε ότι εδώ πέρα, εδώ, είναι η δεξαμενή, να το κάνω, εδώ πέρα έτσι είναι, ξέρω και εγώ. Η βρύση που ανοίγει και κλείνει, φανταστείτε ότι είναι την πρώτη φορά, ανοίγω τη βρύση εδώ. Έτσι, οπότε εδώ πέρα υπάρχει το νερό. Έτσι, πέφτει το νερό στη δεξαμενή. Κάποια στιγμή η δεξαμενή θα γεμίσει, θα φτάσει μέχρι εδώ. Λοιπόν, οπότε από εκεί πέρα φανταστείτε ότι κλείνει αυτόματα η βρύση. Εδώ πέρα σταματάει η ροή. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει πλέον ροή νερό εδώ πέρα. Έχει γεμίσει εδώ πέρα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Αν εδώ πέρα ανοίξω μια τρύπα, δηλαδή τρύπα ότι παίζει το ρόλο της αντίστασης. Αν αυτή η τρύπα είναι μεγάλη, τότε τι θα συμβεί. Θα πέσει η στάθμη της δεξαμενής, οπότε αν εγώ εδώ αντού. Λοιπόν, αν εδώ εγώ ανοίξω μια τρύπα, οπότε θα έχουμε διαρροή από εδώ πέρα. Αν η τρύπα αυτή είναι μεγάλη, η διαρροή θα γίνεται πολύ γρήγορα, οπότε η στάθμη της δεξαμενής θα πέφτει γρήγορα. Αν ανοίξω μικρή τρύπα, η διαρροή θα είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε η στάθμη της δεξαμενής δεν θα πέφτει σημαντικά, θα είναι περίπου σταθερή. Οπότε, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλουμε η τάση του πυκνωτή να παραμένει σταθερή. Γιατί να παραμένει η τάση του πυκνωτή σταθερή? Γιατί επειδή το σήμα εισόδου θα ανεβοκατεβαίνει συνεχώς, θα είναι θετικό, αρνητικό, θετικό, αρνητικό, θέλουμε εμείς συνεχώς στο σήμα εισόδου να προσθέτουμε μια σταθερή τιμή. Δεν θέλουμε η τάση του πυκνωτή, ξέρω και εγώ, να είναι κάπως έτσι, όπως θα σας δείξω εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα τι συμβαίνει με την τάση του πυκνωτή, το πράσινο που ανεβοκατεβαίνει. Το οποίο τι σημαίνει, αφού ανεβοκατεβαίνει η στάθμη η τάση του πυκνωτή, κάθε φορά προστίθεται διαφορετική τιμή στην τάση εισόδου. Οπότε δεν θα έχουμε μια τέτοια καλή εικόνα. Δεν θα πετύχουμε αυτό το στόχο να μετατοπίσουμε προς τα πάνω κατά το μέγιστο αρνητικό πλάτος σε απόλυτη τιμή. Κάθε φορά η μετατόπιση που θα κάνουμε στο σήμα θα είναι διαφορετική. Οπότε, για να μην μακρηγορώ, για να μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό, ποιο είναι το αυτό, η τάση του πυκνωτή να παραμένει σταθερή, να είναι έτσι η τάση του πυκνωτή, στα 4,3 βόλτ, που είδαμε στο παράδειγμα, οπότε κάθε φορά να είναι τάση εξόδου, να είναι όσο είναι τάση εισόδου, συν 4,3 βόλτ. Δηλαδή θέλουμε αυτός εδώ πέρα όρος να είναι σταθερός με άλλα λόγια, έτσι να μην είναι μεταβαλλόμενος με το χρόνο. Εντάξει. Οπότε για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε είτε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, είτε μια πολύ μικρή διαρροή. Το ιδανικό να έχουμε και τα δύο, και μια πολύ μεγάλη δεξαμενή και μια πολύ μικρή διαρροή, το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε ένα πολύ μεγάλο σε και ένα πολύ μεγάλο αρέ. Λοιπόν, αυτό όμως, αυτό σημαίνει πολύ μεγάλο. Αυτό όμως τι σημαίνει πολύ μεγάλο? Γιατί αυτά είναι όλα σχετικά. Λοιπόν, το πολύ μεγάλο, για να το, να το προσδιορίσουμε λιγάκι, έχει να κάνει με την περίοδο του σήματος. Το οποίο τι σημαίνει? Θα πρέπει να ισχύει αυτή εδώ πέρα η σχέση. Το γινόμενο RL επί C να είναι τουλάχιστον 100 φορές η περίοδος του σήματος. Αν δεν μπορούμε να πάρουμε 100 φορές, παίρνουμε 10 φορές. Είναι το άλλο που λέγαμε προηγουμένως στους ψαλίδες, για τον παράγοντα 100 και 10. Έτσι. Δηλαδή αυτό που θέλουμε εμείς με άλλα λόγια, έτσι θέλουμε το RL, αυτό το γινόμενο είναι, να είναι πολύ μεγαλύτερο από την περίοδο που έχει το σήμα εισόδου. Να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα περιοδικό σήμα εισόδου.
Οπότε, αυτό για να το ποσοτικοποιήσουμε, θα πάρουμε μια τιμή RL επί SE, το οποίο να είναι τουλάχιστον εκατό φορές περίοδος. Γιατί αυτό? Γιατί όπως έχουμε εδώ πέρα το σήμα εισόδου, έτσι, καθορίσουμε ότι, ότι έχουμε ένα σήμα το οποίο μεταβάλλει τα αργά. Δηλαδή αργά σημαίνει τι? Ότι έχει πολύ μεγάλη περίοδο. Έτσι, αργή μεταβολή, έτσι, σημαίνει ότι έχουμε ένα σήμα που έχει μεγάλη περίοδο, ότι έχει μεγάλη συχνότητα, μεγάλη περίοδο, αλλά οπότε έχει μικρή συχνότητα. Οπότε, για ένα αργά μεταβαλλόμενο σήμα, τι σημαίνει? Είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αν δεν επιλέξω καλά το RL και το SE, ότι είναι πολύ μεγάλο το περιθώριο μέχρι να ξαναανοίξει η δίωδος και να αρχίσει να φορτίζει ο πυκνωτής. Δηλαδή, αν εγώ επιλέξω λάθος τις τιμές RL και SE, επειδή μέχρι να ξανάρθει πάλι να φορτίσει ο πυκνωτής, θα μεσολαβεί σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, γιατί το σήμα μεταβάλλεται πολύ αργά, δηλαδή μέχρι να έρθει η επόμενη αρνητική κορυφή του σήματος. Αυτό εννοούμε. Έτσι. Οπότε, έτσι, εδώ πέρα. Οπότε, εδώ πέρα φορτίζει ο πυκνωτής, φτάνει δεξαμένη στη μέγιστη στάθμη της. Αν εγώ δεν έχω επιλέξει καλά τις τιμές αυτών των στοιχείων, ο πυκνωτής θα αρχίσει να χάνει φορτίο, να εκφορτίζεται, δηλαδή να έχουμε μια τέτοια εικόνα. Και όσο πιο μικρό, οπότε η τάση του πυκνωτή δεν θα διατηρείται πλέον σταθερή, θα αρχίσει να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, και επειδή το σήμα μεταβάλλεται πολύ αργά, οπότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η τάση στάθμιση του πυκνωτή θα πέσει αρκετά, μέχρι να ξαναρχίσει κάπου εδώ, έτσι, δηλαδή όταν φτάσει κοντά στο 0 το σήμα εισόδου, ώστε να μπορέσει η δίωδος να γίνει πάλι ορθά πολλωμένη και να επιτρέψει τη φόρτιση του πυκνωτή. Οπότε, και ειδικά για σήματα τα οποία μεταβάλλονται αργά, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη περίοδο, θα πρέπει το RL και το SE να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη στιγμή που θα αρχίσει πάλι να φορτίζει ο πυκνωτής, να αποκτάει πάλι φορτίο. Οπότε, στο προηγούμενο παράδειγμα που σας έδειξα, εδώ, στο καλό παράδειγμα, πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Λοιπόν, το ημίτον είχε μια συχνότητα 100 Hz, σημαίνει ότι η περίοδος ήταν 1 προς 100, δηλαδή 0,01 σεκόντα, έτσι, οπότε είχαμε μια συχνότητα 100 Hz. Η περίοδος TAF είναι 1 προς F, οπότε είναι 1 προς 100, έτσι, 0,01 σεκόντ, δηλαδή 10 μιλισεκόντ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το τύπο που είπαμε, θα πρέπει το RL επί SE να είναι μεγαλύτερο 100 φορές του TAF. Δηλαδή το RL επί SE να είναι μεγαλύτερο του 1 σεκόντ. Έτσι, το γινόμενο RL επί SE, παρόλο που είναι αντίσταση και πυκνωτής και να σας φαίνεται περίεργο, έχει μονάδες χρόνου, που θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 1. Λοιπόν, οπότε, εγώ χρησιμοποίησα μια αντίσταση RL 100 κιλό, δηλαδή 10 στην 5η, ένα πυκνωτή σε 22 μικροφαράτ, δηλαδή 22 επί 10 στη μείον 6 φαράτ, το γινόμενο αυτό RL επί σε κάνει 2,2 σεκόν, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 100 TAF, οπότε πράγματι τιμές που επέλεξα ήταν καλές. Και το βλέπουμε βέβαια και στην πράξη. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Ότι συμβαίνει αυτό που θέλουμε, ότι όλοι οι καμπύλοι κόκκινοι είναι μετατοπισμένοι κατά το ίδιο ποσό, κατά την ίδια στάθμη προς τα πάνω.
Αν εγώ τώρα κάνω μια κακή επιλογή σχεδιαστική στις τιμές, δηλαδή, αν για παράδειγμα, εντάξει, η αντίσταση RL, είναι πολλές φορές και η αντίσταση φορτίου, οπότε σε αυτήν εδώ πέρα δεν έχουμε και επιλογή να την επιλέξουμε, γιατί είναι δεδομένη, μπορεί να είναι έτσι, το επόμενο κύκλωμα που θα συνδεθούμε, οπότε εδώ πέρα δεν έχουμε, οπότε στην ουσία αυτό που μπορεί να επιλέξουμε εμείς είναι τον πυκνωτή. Οπότε αν είχα επιλέξει εγώ ένα πυκνωτή για τον ΑΒ λόγο σε 100 νανοφαράντ, έτσι, 100 νανοφαράντ σημαίνει 10 στη μείον 7 φαράντ, έτσι. Το νάνο είναι 10 στη μείον 9, οπότε 100, 10 στο τετράγωνο και 10 στη μείον 9, 10 στη μείον 7. Αυτό είναι 10 στην 5 ohm, οπότε το RL επί σε θα κάνει πόσο, 10 στη μείον 2, δηλαδή 0,01 σεκόν. Το οποίο δεν είναι μεγαλύτερο, αυτό είναι μικρότερο από το 100 ταφ, έτσι. Το 100 ταφ είπαμε είναι ένα σεκόν, έτσι, εδώ πέρα. Οπότε εδώ πέρα θα είχαμε θεματάκι. Ποιο είναι το θεματάκι, πάμε να το δούμε εδώ. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι η τάση του πυκνωτή εδώ το πράσινο ανεβοκατεβαίνει. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν προσθέτουμε την ίδια τιμή στο σήμα εισόδου. Το φτιάξω ένα αποτέλεσμα, αν δούμε εδώ, βλέπετε και μια παραμόρφωση που υπάρχει προς τα κάτω. Βλέπετε εδώ πέρα μια μικρή παραμόρφωση. Εδώ, βλέπετε ότι είναι λίγο παραμορφωμένο, έτσι, δεν είναι το καμπύλο. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι πλέον δεν φτάνει κοντά στα 9,3, κοντά στα 10. Εδώ πέρα είναι μια τιμή, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη, μπορεί να γύρω σε 7,5 εδώ πέρα. Οπότε στην ουσία, εδώ πέρα κάναμε τι. Κακό, γιατί στην ουσία αυτό που κάναμε είναι ότι παραμορφώσαμε την πληροφορία. Διαστερευλώσαμε την πληροφορία. Τι εννοώ διαστερευλώσαμε, δεν διατηρήσαμε τη μορφή. Γιατί δεν διατηρήσαμε ούτε το εύρος της πληροφορίας. Το εύρος της πληροφορίας είναι 10 βολτ. Έτσι, από εδώ μέχρι. Από εδώ μέχρι εδώ είναι 10 βολτ, οπότε δεν έχουμε τα 10 βολτ στην έξοδο αυτό το εύρος. Και όχι μόνο αυτό, εδώ πέρα έτσι, δημιουργήσαμε και μια παραμόρφωση. Αυτή εδώ πέρα την καμπύλη τη χάσαμε. Εδώ. Και δημιουργήσαμε κάτι άλλο το οποίο είναι πιο επίπεδο. Είναι σαν να έχει κάνει κάτι σαν. Μπορώ να πούμε λιγάκι, φαίνεται να έχει κάνει και λίγο σαν ψαλιδισμό. Οπότε αυτό που προσέχουμε είναι. Έτσι το επαναλαμβάνουμε. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση γενικότερα, σε αυτό εδώ πέρα το κύκλωμα, να τηρείται αυτή εδώ πέρα η σχέση. Αν δεν τηρείται αυτή η σχέση, γιατί θα βιώνει τεράστιες τιμές των στοιχείων, τουλάχιστον να τηρείται αυτή εδώ πέρα η σχέση, ένα παράγοντα 10. Αυτό. Να είναι 10 φορές. Τουλάχιστον αυτή τη σχέση να τηρούμε. Καλό είναι βέβαια να τηρούμε την πάνω σχέση, παρέλεπισε. Τουλάχιστον 100 φορές περίοδο. Διαφορετικά, τουλάχιστον ας τηρούμε αυτή τη σχέση. Αν δεν τηρούμε τα αυτή, θα έχουμε θέμα σαν γι' αυτό εδώ πέρα που σας εξήγησα. Τώρα, αν αλλάξουμε την πολυκόρα της διόδου, δηλαδή η δίωδος να κοιτάζει προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι τάση εισόδου θα μετατοπιστεί προς τα κάτω στην έξοδο. Κατά πόσο θα μετατοπιστεί, όσο είναι μεγαλύτερη θετική τιμή, μείον 0,7 βολτ. Εδώ πέρα τι συμβαίνει, συμβαίνει το αντίθετο. Εδώ πέρα, η τάση στον πυκνωτή είναι ακριβώς η αντίθετη διαδικασία. Εδώ πέρα, όταν η τάση εισόδου είναι θετική, τότε η δίωδος είναι ορθοαπολωμένη, οπότε ο πυκνωτής, όπως βλέπετε, όταν φτάσουμε στην τιμή κορυφής, φτάνει στη μέγιστη τάση. Η οποία είναι έτσι η μέγιστη τάση. Δηλαδή στον πυκνωτή, όταν εδώ πέρα φτάσουμε στα 5 βολτ, εδώ θα αναπτυχθεί μια τάση 5 βολτ με αυτή εδώ πέρα τη φορά. Βέβαια, εδώ πέρα μου δείχνει, όχι 5 βολτ, συγγνώμη, 4,3 βολτ. Αυτή τη φορά εδώ πέρα μου δείχνει αρνητική. Ας το παρακάμψουμε λιγάκι
Τέλος πάντων, αυτό θα το εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αν ισχύει το RL επί σε μεγαλύτερο το 100 τάφ, αυτή η τάση αποκλινήτου θα παραμένει σταθερό. Οπότε η τάση εξόδου πόσο θα είναι, η τάση εξόδου, αυτή εδώ πέρα η τάση, θα είναι όσο είναι η τάση στον πυκνωτή, συν η τάση εισόδου, είναι ο δεύτερος νόμος του Kirchhoff, που θα είναι το vein, συν η τάση στον πυκνωτή. Η τάση στον πυκνωτή όμως, δηλαδή θα, αυτή εδώ πέρα η τάση, εδώ, είναι όσο είναι αυτή εδώ πέρα η τάση, συν όσο είναι αυτή εδώ πέρα η τάση. Ναι, αλλά εδώ πέρα τι συναντάμε πρώτα. Έχουμε μια τάση 4,3 βόλτα, αλλά επειδή εμείς όταν πάμε να εφαρμόσουμε τον νόμο του Kirchhoff, βάζουμε, βλέπουμε πρώτα το πλήν, στην ουσία είναι συν το μείον 4,3 βόλτ. Δηλαδή στην ουσία την τάση εισόδου φέρουμε μείον 4,3 βόλτ. Οπότε αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ότι από την τάση εισόδου αφαιρούμε τι, όσο είναι η μέγιστη θετική τιμή, μείον 0,7 βολτ λόγω της διόδου, όλο αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα την ποσότητα την αφαιρούμε από την τάση εισόδου. Οπότε στην ουσία αυτό εδώ έχει το νόημα, αυτό εδώ πέρα, ότι η τάση είναι αρνητική, για να δείξει ότι στην ουσία ότι αυτό είναι που προσθέτουμε, ότι στην τάση εισόδου προσθέτουμε αυτή την τιμή. Έτσι, δηλαδή προσθέτουμε μία αρνητική τιμή, δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε, θα κατεβάσουμε προς τα κάτω την είσοδο. Βλέπετε εδώ πέρα, είσοδος θετική αρνητική, θετική αρνητική, η έξοδος μόνο αρνητική, περίπου έτσι, αν εξαιρέσουμε τα 0,7. Και γιατί το πετύχαμε αυτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε επιλέξει το RL, επίσης να είναι μεγαλύτερο από το 100 τα. Αν δεν ισχύει αυτό, θα είχαμε κάτι το οποίο ήταν μια συμπεριφορά σαν για αυτήν που σας έδειξα στο προηγούμενο παράδειγμα. Λοιπόν, τώρα ένα τρανζίστορ, να το βάλω, να το συμβολήσω γενικά. Η διαφοροποίηση που έχει από μία δίωδο είναι πρώτα απ' όλα ότι ένα στοιχείο τριών ακροδεκτών. Δηλαδή ένα τρανζίστορ θα είναι κάπως έτσι. Τώρα αυτό το κουτί μέσα, μα το κουτί είναι ένα πολύ γενικό σύμβολο, δεν είναι το πραγματικό σύμβολο ενός τρανζίστορ. Το πραγματικό σύμβολο ενός τρανζίστορ θα το δούμε πώς. Είναι απλώς αυτό το έχουμε. Το έχω κάνει για να δείξω ότι έχει τρεις ακροδέκτες σε σχέση με τις διόδους, με τα εξαρτήματα που έχετε δει μέχρι τώρα, που όλα τα εξαρτήματα που έχετε δει μέχρι τώρα είναι εξαρτήματα δύο ακροδεκτών. Έχετε δει αντιστάσεις, έχετε δει πυκνωτές, έχετε δει διόδους, έχετε δει ποινία. Όλα αυτά τα εξαρτήματα είχαν δύο ακροδέκτες. Οπότε είναι το πρώτο εξάρτημα που συναντάμε, το οποίο έχει τρεις ακροδέκτες. Λοιπόν, και ποια είναι η βασική αρχή του τρανζίστορ? Λοιπόν, η βασική αρχή του τρανζίστορ είναι η εξής. Είναι ότι στον ένα από τους τρεις ακροδέκτες, έτσι εδώ πέρα, ρυθμίζω είτε την τάση είτε το ρεύμα, οπότε εδώ πέρα βάζω μια τάση ή ένα ρεύμα ανάλογα, οπότε ανάλογα με την τάση ή το ρεύμα που θα βάλω, μπορώ να ρυθμίσω το ρεύμα που θα έχει σε όλους τους δύο ακροδέκτες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ανάμεσα αυτούς τους δύο ακροδέκτες ρέει κάποιο ρεύμα, γιώτα, τον έναν ακροδέκτη προς τον άλλο. Πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι αυτό το ρεύμα, έχει να κάνει από την τάση ή το ρεύμα που θα βάλω εδώ, στον τρίτο ακροδέκτη. Οπότε υπάρχει, ας πούμε, ένας ακροδέκτης ελέγχου, ο οποίος ρυθμίζει το ρεύμα που θα υπάρχει στους άλλους δύο ακροδέκτες. Είναι παρόμοιο με το ποτενσιόμετρο κάπως ή όχι? Α, το ευτυχώς που είπες το ποτενσιόμετρο. Το ποτενσιόμετρο είναι το μόνο εξάρτημα τριών ακροδεκτών που έχουμε δει μέχρι τώρα. Όχι το ποτενσιόμετρο. Μοιάζει λιγάκι, αλλά το ποτενσιόμετρο, προσοχή, είναι λίγο, είναι ένα παθητικό στοιχείο. Τι είναι ο παθητικό στοιχείο? Όταν έχουμε το ποτενσιόμετρο εδώ,
Έτσι, βάζουμε εδώ πέρα μια τάση 5 βολ και μετακινούμε εδώ πέρα το δρομέα και εδώ πέρα, για παράδειγμα, παίρνουμε μια τάση η οποία μπορεί να είναι μεταξύ 0 και 5 βολ, μπορεί να είναι 3 βολτ, 2 βολτ, 1,5 βολτ. Αυτό το κάνουμε τι, το ρυθμίζουμε με το χέρι, χειροκίνητα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει χειροκίνητη λειτουργία του τρανζίστορ. Εδώ πέρα, ας πούμε, εντός πολλών πολλών εισαγωγικών, είναι σαν να έχω φτιάξει ένα ψηφιακό ποτενσιόμετρο, αν θέλετε, σε πρώτη φάση, σε μια πρώτη προσέγγιση, όπου όμως ότι δεν κάνω εγώ κάτι με το χέρι, βάζω εδώ πέρα ένα σήμα, μικρό σήμα θα έχω ένα μικρό ρεύμα στους άλλους δύο ακροδέκτες, μεγάλο σήμα θα έχω ένα μεγάλο ρεύμα στους άλλους ακροδέκτες. Εντάξει, οπότε το ποτενσιόμετρο είναι κάτι το οποίο μηχανικά εγώ ρυθμίζω τη θέση του δρομέα και μπορώ να ρυθμίσω το ρεύμα ή την τάση, τέλος πάντων, που θα εμφανιστεί στο ποτενσιόμετρο. Στο τρανζίστορ αυτό γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Και μάλιστα το τρανζίστορ δεν είναι τόσο πολύ ένα ποτενσιόμετρο. Είναι πιο πολύ ένας ηλεκτρονικός διακόπτης. Δηλαδή μια λειτουργία των τρανζίστορ είναι να φτιάξω ένα ηλεκτρονικό διακόπτη on-off. Εμείς ξέρουμε τον κλασικό διακόπτη. Ο κλασικός διακόπτης έχει δύο καταστάσεις, τις οποίες αλλάζουμε εμείς με το χέρι. Οπότε αν το δούμε εδώ πέρα σχηματικά, έτσι, εδώ είναι ο διακόπτης, εδώ ο διακόπτης είναι ανοιχτός, έτσι πατάμε εμείς εδώ πέρα, ξέρω εγώ, κάποιο κουμπί, κάτι έχει, ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι κουμπί, πατάω το κουμπί, έτσι όπως είναι οι μπρίζες που είμαστε στα σπίτια μας, αλλάζει θέση ο διακόπτης, κλείνει ο διακόπτης και υπάρχει ροήρευμας. Μια θεώρηση τρανζίστορ είναι ότι είναι ένας διακόπτης ο οποίος πλέον είναι ηλεκτρονικός. Δεν χρειάζεται να πατήσω εγώ κάτι. Εδώ πέρα στο τρανζίστορ πλέον υπάρχει ένας, αντί για ένα κουμπί, υπάρχει ένας ακροδέκτης, ένας τρίτος ακροδέκτης. Εδώ. Εδώ. Οπότε ανάλογα με την τάση που θα βάλω εδώ, χαμηλή ή το ρεύμα που θα βάλω σε αυτόν τον ακροδέκτη, χαμηλό ή υψηλό, ο διακόπτης, ο ηλεκτρονικός διακόπτης, έτσι, θα αλλάζει θέση και θα είναι είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Οπότε στην ουσία, εδώ, ό,τι βάλω εδώ πέρα, θα ρυθμίσω, με άλλα λόγια, το ρεύμα που θα έχω εδώ. Μπορώ να έχω πολύ μικρό ρεύμα, απειροελάχιστο ρεύμα, οπότε είναι σαν να έχω ένα ανοιχτό διακόπτη. Μπορεί να έχω ανοιχτό διακόπτη, σημαίνει ότι δεν έχω ροή ρεύματος. Μπορεί να έχω πολύ μεγάλο ρεύμα, το οποίο σημαίνει σαν να έχω κλειστό διακόπτη. Οπότε μπορεί να συμπεριφερθεί ως κλειστός διακόπτης. Οπότε, τα τρανζίστορ, μια κατηγορία εφαρμογών τους είναι να λειτουργούν ως διακόπτες και να ξέρετε ότι στα κυκλώματα, τέλος πάντων στη CPU, στον επεξεργαστή που έχει υπολογιστής, τα τρανζίστορ που υπάρχουν εκεί πέρα, τα εκατομμύρια εκατομμυρίων τρανζίστορ που υπάρχουν εκεί πέρα, λειτουργούν ως διακόπτες. Δηλαδή, στην ουσία, όλο αυτό το πολύπλοκο κύκλωμα που ονομάζεται κεντρική μονάδα εξεργασία του υπολογιστή, στην ουσία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σύνολο διακοπτών, οι οποίοι βέβαια είναι ηλεκτρονικοί διακόπτες. Δηλαδή, στην ουσία, αν βλέπαμε μέσα ενδότερα σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο κύκλωμα, έτσι σε ένα CPU, θα βλέπαμε έτσι διακοπτάκια ηλεκτρονικά τα οποία να ανοιγοκλίνουν. Όταν λέμε να ανοιγοκλίνουν, να κλείνουν ηλεκτρονικά, τα οποία επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν τη ροή ρεύματος. Αυτό που κάνουν. Και όλα αυτά συνδυαστικά, επειδή έχουμε βάλει τόσα πολλά εκατομμύρια τέτοια τρανζίστορ, μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη σύνθετη λειτουργία που κάνει ο επεξεργαστής. Και μια άλλη κατηγορία εφαρμογών με την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρανζίστορ είναι να το χρησιμοποιήσουμε ως ενισχυτής σημάτων. Δηλαδή εδώ πέρα θα βάλω, έχω ένα μικρό σήμα κάπου στην είσοδο, κάπου στο τρανζίστορ βάζω ένα τέτοιο σήμα και στην έξοδο του παίρνω ένα πολύ μεγαλύτερο σήμα. Με την ίδια μορφή, έτσι ένα σήμα που έχει την ίδια μορφή, δεν έχει παραμορφωθεί το σήμα, απλώς έχει μεγαλύτερο πλάτος. Οπότε για παράδειγμα θέλω να φτιάξουμε έναν ενισχυτή, θα χρησιμοποιήσω σε ένα καρδιογράφο για έναν ενισχυτή ήχου, που ίσως και να είναι κάτι έτσι και πιο απτό, που έχουμε και ίσως και μεγαλύτερη εξοικείωση, όπως θα το κάνουμε με ένα τρανζίστορ. Και πέρα, τι άλλο μπορεί να κάνω με ένα τρανζίστορ? Μπορεί να κάνω αυτό που σας είπα, να λειτουργήσω ως διακόπτη, να επιτρέπω ή να μην επιτρέπω
έτσι, τη ροή του ρεύματος, το οποίο τι σημαίνει, θα μπορούσα εγώ να το δείτε αυτό πρακτικά, τη λειτουργία του διακόπτη, έτσι, να το έχω συνδέσει εδώ πέρα σε ένα Arduino. Έτσι, αυτό εδώ είναι το Arduino, εδώ πέρα έχω συνδέσει, οπότε το Arduino εδώ πέρα στην ουσία να δίνει την εντολή για να ανοίξει και να κλείσει ο διακόπτης. Εδώ να παράγει ή 0 ή 5 volt, έτσι, με κατάλληλη έξοδο του Arduino, οπότε στα 0 volt να είναι ανοιχτός ο διακόπτης, να μην υπάρχει ροή ρεύματος, στα 5 volt να είναι όπως ο διακόπτης. Οπότε αν εδώ πέρα, ξέρω και εγώ, έχει συνδεθεί κάτι άλλο, ένα κύκλωμα μεγάλο, έτσι. Οπότε στην ουσία, εγώ έμεσα, μέσω του Arduino, μπορώ να αλλάξω αυτό το κύκλωμα. Οπότε εδώ είναι transistor. Εδώ είναι κύκλωμα. Οπότε με 0 volt δεν επιτρέπω τη ροή ρεύματος στο κύκλωμα και με 5 volt επιτρέπω τη ροή ρεύματος στο κύκλωμα. Τέλος πάντων, θα δούμε αυτά, θα τα αναλύσουμε αρκετά. Λοιπόν, απλώς να τελειώσουμε αυτό το σημερινό μάθημα. Υπάρχουν, λοιπόν, κατηγορίες τρανζίστορ. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικογένειες τρανζίστορ. Μια μεγάλη οικογένεια ονομάζονται διπολικά τρανζίστορ ένωσης. Είναι τα πρώτα που θα δούμε. Bipolar Junction Transistor, BJT. Και η άλλη μεγάλη οικογένεια τρανζίστορ ονομάζονται τρανζίστορ επίδρασης πεδίου. Field Effect Transistor, FET. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται. Λοιπόν, στα πρώτα να ξέρετε εδώ ότι εδώ είναι το ρεύμα που θα βάλω στον τρίτο ακροδέκτη που θα καθορίσει το ρεύμα που θα υπάρχει στους άλλους δύο ακροδέκτες, ενώ εδώ είναι η τάση που θα βάλω στον τρίτο ακροδέκτη για να καθορίσει το ρεύμα που θα υπάρχει στους άλλους δύο ακροδέκτες. Οπότε στα BJT, ρυθμίζοντας το ρεύμα στον έναν ακροδέκτη, στον ακροδέκτη ελέγχου, δεν λέγεται ακροδέκτης ελέγχου, έχει μια άλλη ονομασία, αλλά το πούμε έτσι σε πρώτη φάση ακροδέκτη ελέγχου. Οπότε εδώ στα BJT, εδώ ανάλογα με το ρεύμα που θα βάλω, εδώ θα καθορίσω το ρεύμα που θα υπάρχει εδώ. Αυτά είναι στα διπολικά τρανζίστορ ένωση, στα μεν FET, στα δε FET, έτσι. Παραλαμβάνω, αυτό δεν είναι κυκλωματικό σύμβολο. Είναι η τάση που θα βάλω εδώ στον ακροδέκτη ελέγχου, αν είναι μικρή ή μεγάλη, η οποία θα καθορίσει πόσο θα είναι το ρεύμα εδώ. Οπότε, εδώ πέρα έχουμε έλεγχο ρεύματος από ρεύμα, εδώ πέρα έχουμε έλεγχο ρεύματος από τάση. Οπότε, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα διακόπτη ελεγχόμενος από ρεύμα, εδώ έχουμε ένα διακόπτη ελεγχόμενος από τάση. Λοιπόν, από εκεί πέρα, για τα FET είναι τα πιο διαδεδομένα. Λοιπόν, και θα δείτε, θα σας αναφέρω για να δείτε πόσο διαδεδομένα είναι, ότι έχουμε δύο υποκατηγορίες FET, δηλαδή από τη μία από τις δύο οικογένειες, έχουμε δύο υποκατηγορίες που λέγονται JFET και MOSFET, και τα MOSFET έχουμε άλλες δύο υποκατηγορίες που λέγονται Depletion MOSFET και Enhancement MOSFET. Θέλω να πω ότι βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλές παραλλαγές των FET, των τρανζίστορ FET. Γιατί έχουμε τόσο πολλές παραλλαγές? Γιατί τα FET είναι πάρα πολύ χρήσιμα, είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Οπότε προσπάθησαν να βρουν καινούριες και να εκμεταλλευτούν καινούριες ιδιότητες των υλικών για να φτιάξουν τρανζίστορ FET με διαφορετικές ιδιότητες. Προφανώς εμείς δεν θα μιλήσουμε για όλα αυτά, έτσι, γιατί είναι too much. Οπότε θα μιλήσουμε εμείς για τα διπολικά τρανζίστορ. Θα μιλήσουμε και για αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, από τα FET, σας λέω, από τα FET έχουμε δύο υποκατηγορίες. Και για κάθε υποκατηγορία, δηλαδή και για τα JFET, πάλι υπάρχουν αυτές οι δύο υποκατηγορίες, depletion και enhancement, έτσι. Θα μιλήσουμε μόνο για μια συγκεκριμένη κατηγορία FET, τα MOSFET, τα οποία είναι αυτά, ίσως πιο διαδεδομένη υποκατηγορία των FET, τραζεστών FET.